Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα ΒΑ ίσον 10 μέτρα ανά σεκόν, ενώ μία μοτοσυκλέτα με ταχύτητα ΒΜ ίσον 72 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ποιο όχημα κινείται πιο γρήγορα? Στην άσκηση αυτή δηλαδή πρέπει να συγκρίνουμε τις δύο αυτές ταχύτητες. Για να δούμε ποιο όχημα κινείται πιο γρήγορα, πρέπει να μετατρέψουμε τις δύο ταχύτητες στην ίδια μονάδα. Θα μετατρέψουμε είτε τα μέτρα ανά σεκόν σε χιλιόμετρα ανά ώρα, είτε τα χιλιόμετρα ανά ώρα σε μέτρα ανά σεκόν. Η ταχύτητα της μοτοσυκλέτας είναι 72 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το 1 χιλιόμετρο είναι 1000 μέτρα και η 1 ώρα 3600 σεκόν. Επομένως, με αντικατάσταση έχουμε 72 επί 1000 μέτρα προς 3600 σεκόν. Δηλαδή 72 επί 10 προς 36, δηλαδή τελικά η ταχύτητα της μοτοσυκλέτας σε μέτρα ανά σεκόν είναι 20. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μοτοσυκλέτα κινείται πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο. Ας μετατρέψουμε τώρα τα μέτρα ανά σεκόν σε χιλιόμετρα ανά ώρα. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι 10 μέτρα ανά σεκόν. Το 1 μέτρο είναι ίσο με 1 προς 1000 χιλιόμετρα και το 1 σεκόν είναι 1 προς 3600 ώρες. Δηλαδή, 10 επί 1 προς 1000 προς 1 προς 3600, κάνοντας πράξεις έχουμε 10 επί 36 προς 10, δηλαδή τελικά η ταχύτητα του αυτοκινήτου σε χιλιόμετρα ανά ώρα είναι ίση με 36. Και βλέπουμε ότι καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα όπως και πριν, ότι η ταχύτητα της μοτοσυκλέτας είναι μεγαλύτερη από τη ταχύτητα του αυτοκινήτου.